Λοιπόν, εδώ είμαστε Κρήτη σήμερα, μέρος τρίτου, 7 η ώρα. Mm-hmm. Πάμε να μιλήσουμε για κάτι επίκαιρο που απασχολεί πολύ κόσμο. Να μιλήσουμε για τη βία στο διαδίκτυο, για τη ρητορική μίσου στο διαδίκτυο, για το κατά πόσο μπορεί να υπάρχει μια σχετική ασφάλεια στο διαδίκτυο, Μέρη. Mm-hmm. Νομίζω ότι ταλανίζει και απασχολεί πάρα πολλούς. Βέβαια. Και ειδικά τους γονείς. Λοιπόν, να καλησπέρισουμε τον καλεσμένο μας, τον κύριο Γιώργο Κορμά. Είναι ο υπεύθυνος γραμμής βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του ΙΤΕ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Χαίρομαι που είμαι εδώ μαζί σας. Και εμείς χαιρόμαστε που είστε εδώ. Κύριε Κορμά, όλο και περισσότερα περιστατικά καταγράφουμε και βλέπουμε στην επικαιρότητα ανθρώπων που έχουν υποστεί εξευθελισμό, bullying, δεν ξέρω πώς να το πω. Ναι, βία όμως. 100% βία. Και ιδίως στα παιδιά, μια έρευνα που κάνουμε, γιατί κάνουμε κάθε χρόνο κάποια συγκεκριμένη έρευνα όπου συγκρίνουμε χρόνο το χρόνο, βλέπουμε ότι πριν τον COVID. 1 στα 5 παιδιά είχαν πέσει θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης. Mm-hmm. Και τώρα, πέρσι δηλαδή, τελευταία έρευνα που κάναμε, βλέπουμε ότι 1 στα 4. Δηλαδή, έχουμε μια αύξηση 25% των παιδιών που έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης. Είναι τεράστιο το νούμερο. Μέσα από το διαδίκτυο, λέμε. Μέσα από το διαδίκτυο, ναι, ναι. Και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό. Έβγαλε και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αντίστοιχη έρευνα που δείχνει ότι εμείς είμαστε σε πολύ άσχημα κατάσταση. Και βέβαια, αυτό που έχουμε μεγάλο πρόβλημα, και γιατί σημαίνει αυτό, γιατί μετά τον COVID. Πλέον υπάρχει πλήρη αδυναμία του γονέα να οριοθετήσει τη χρήση του διαδικτύου για τα παιδιά. Και από την άλλη είναι ότι όλο και μικρότερα παιδιά είναι εκεί. Ας πούμε, στη χώρα μας είναι γύρω στα 75% των παιδιών του δημοτικού έχουν προφίλ στα social media. Από τι ηλικίες μιλάμε, λέτε για δημοτικό. Από πρώτες τάξεις του δημοτικού. Και από τις πρώτες, δηλαδή και Δευτέρα δημοτικού. Δευτέρα και Τρίτη, ναι. Να. Στο TikTok ειδικά, αλλά και στο Instagram μπαίνουν από πολύ πολύ μικρά τα παιδιά. Και είναι ένα θέμα που πρέπει εδώ οι γονείς να βάλουν ένα stop. Πρέπει να βάλουν ένα stop γιατί πρέπει να καταλάβουν ότι το να ξεκινάει τον κόσμο του ένα παιδί στο social media ουσιαστικά μπερδεύεται. Yeah. Υπάρχει μια ψευδαίσθηση της ελευθερίας που έχει το διαδίκτυο όπου ουσιαστικά τραβάει τα παιδιά σε αυτή τη λογική, σε αυτές τις συμπεριφορές. Λειτουργεί μέχρι και σε βαθμό καταναγκασμού. Ώστε, δηλαδή, εγώ πρέπει να είμαι στο social media, να δω τι κάνουν οι φίλοι μου, τι φορούν οι φίλοι μου, τι φοράει, είμαι μια influencer, τι κάνω εγώ. Άρα, λοιπόν, καταναγκάζεται το παιδί να μπαίνει σε αυτή τη λογική και στο τέλος καταλήγει να είναι μόνο του. Έτσι. Και δεν αντιλαμβάνεται τη σύγκριση των δύο κόσμων. Άρα, λοιπόν, ιδίως στο δημοτικό, θα πρέπει οι γονείς να καταλάβουν ότι πρώτα το παιδί πρέπει να αποκτήσει μια δική του υπόσταση, μια δική του ιδιοσυγκρασία, να αποκτήσει αισθήματα σεβασμού, αυτοσεβασμού, αναστολών. Και όταν κατακτήσει αυτόν τον κόσμο, τον πραγματικό κόσμο δηλαδή, που είναι στα πλαίσια και της ψυχοκοινωνικής του ανάπτυξης, γιατί αυτό πρέπει να κάνει ένα παιδί. Ένα παιδί, ας πούμε, 7-8 χρονών που είναι στο Instagram ή στο TikTok, τώρα αυτή τη στιγμή που λέμε, αντιλαμβάνεται μόνο πράγματα που βλέπει αναπτυξιακά. Δεν μπορεί να αντιληφθεί ευρείες έννοιες για ποιο λόγο, ας πούμε, οι παιδεραστές το προσεγγίζουν, για ποιο λόγο κάποιοι του περνάνε διαφημιστικά μηνύματα. Δεν είναι στην νοητική σφαίρα του παιδιού να το αντιληφθεί αυτό. Αυτό είναι για πολύ μεγαλύτερα παιδιά. Άρα λοιπόν, εφόσον τα παιδιά αντιλαμβάνουν συγκεκριμένα πράγματα και αυτά είναι στον πραγματικό κόσμο, τότε πρέπει να δομήσει την παρουσία του εκεί, να αποκτήσει κάποιο αξιακό σύστημα, να δημιουργήσει αναστολές. Δηλαδή, σκεφτείτε, χωρίς το παιδί να έχει αναστολές, το αφήνουμε να μπει στο διαδίκτυο και να προσεγγίζεται από τον οποιοδήποτε. Και μετά, πλέον σε μεγαλύτερες ηλικίες, όταν έχει κατακτήσει όλα αυτά τα πράγματα, όταν έχει πραγματική ζωή, τότε να συζητήσουμε πώς και με ποιους όρους θα μπουν στο μέσο αυτό. Αυτό δηλαδή που κάνουν οι Έλληνες γονείς, αλλά δυστυχώς όχι μόνο στην Ελλάδα, γίνεται σε όλο τον κόσμο αυτό, ανεξέλεγκτα το παιδί, γιατί είναι και φίλοι του εκεί, γιατί να μην νιώθει άσχημα ή γιατί θέλω να έχω και εγώ λίγο χρόνο να γυρνάω σπίτι να ξεκουράζουμε. Μήπως, να σας διακόψω τώρα, γιατί μιλάμε για πολύ μικρές ηλικίες, μήπως είναι και η εύκολη λύση για κάποιους γονείς να απασχολείται αυτό που λέτε το παιδί, ναι. Ας το βάλουμε εκεί, να ασχολείται με το κινητό, με τα social media. Να είναι λίγο ήσυχο. Να είναι ήσυχο. Κάνω ένα κοινωνικό πείραμα, να ξέρετε. Πηγαίνω με το γιο μου που είναι πρώτη Δευτέρα Δημοτικού και πηγαίνουμε να φάμε. Και δεν τον αφήνουν να έχει λοιπόν κινητά και όλα τίποτα, και τον αφήνουν να έχει κάποιο έτσι να ζωγραφίζει, να κάνει. Βλέπω τους γονείς δίπλα, γύρω-γύρω, οι οποίοι αρχίζουν και νιώθουν λίγο άβολα στην αρχή. Και σιγά-σιγά βλέπω, αρχίζουν και το τραβάνε το κινητό. Άρα αντιλαμβάνονται οι γονείς το πρόβλημα. Το θέμα είναι γιατί το κάνουν. Εκεί είναι το ζητούμενο. Γιατί κουρασμένοι κι αυτοί. Γιατί είναι κουρασμένοι κι αυτοί. Γιατί θέλουν να βγουν να μιλήσουν λίγο με τους φίλους, να πάνε βόλτα κάπου. Και θέλουν να ησυχάσουν, να πούνε δύο πράγματα με τους κολλητούς τους, γιατί υπάρχουν χίλιοι δύο λόγοι. Όμως αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι είναι πολύ πιο σημαντική η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών μας σε αυτές τις ηλικίες από τη δική μας
την ξεκούραση. Πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να δημιουργήσουμε ένα πραγματικό κόσμο που να αξίζει, που να μπορεί να κρατηθεί το παιδί εκεί, ώστε να μην τον αφήσει, γιατί αυτή τη στιγμή και με την τεχνητή νοημοσύνη βλέπουμε ότι άνθρωποι πλέον εγκαταλείπουν τον πραγματικό κόσμο και κινούνται πλέον στο διαδίκτυο. Τα επόμενα χρόνια θα είναι μια επαναστατική πράξη να μην είσαι συνδεδεμένος 24 ώρες 24 ώρες. θα είσαι ένας αιρετικός. Θα λένε αυτός είναι αιρετικός. Είναι, δηλαδή καμιά φορά τα βλέπουμε σαν ταινίες, αλλά έχει διηγηθεί πλέον εκεί η κατάσταση. Ωραία, ένα λεπτό τώρα, γιατί έχετε βάλει τα πάντα στο τραπέζι. Είπατε καταρχάς, το προσδιορίσετε χρονικά από την καραντίνα και μετά, είπατε για τον COVID. Εκεί ήταν το σημείο μηδέν, ναι, εκεί. Ναι. Γιατί και ο γονιός συμβιβάστηκε. Συμβιβάστηκε. Σου λέει, τι να κάνω το παιδί μου τώρα, αφού είναι εδώ αναγκαστική. Και ξέρετε, δεν ήταν λίγος χρόνος. Φταίει και το γεγονός ότι έκαναν τα μαθήματα, συνομιλούσαν με τους φίλους τους, τα κάναν όλα μέσα από το διαδίκτυο. Προφανώς. Επομένως, όλες οι αναστολές που είχαν, όλα τα όρια που είχαν βάλει οι γονείς, αυτομάτως καταργήθηκαν. Μετά όμως δεν δόθηκε. Δεν αντέξανε την ψυχολογική πίεση, γιατί τα παιδιά και τα χειριστικά, να επανέλθουν δυναμικά οι γονείς στον περιορισμό και τα αφήσαν τα παιδιά εκεί. Χάσαμε, και πλέον με τον καιρό συμβάστηκαν στην ιδέα, με αποτέλεσμα στη γραμμή βοήθειας να παραμένει να είναι συμπεριφορές εξάρτητες από το διαδίκτυο, να περνάμε 40% των κλήσεων. Μην νομίζουμε δηλαδή, φανταστείτε, δεν συζητά, ακόμα και τώρα που ξεκινήσαμε την κουβέντα, δεν μιλάμε για την εξάρτηση από το διαδίκτυο, που είναι τεράστια, που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας το θεωρεί πλέον ως αντίστοιχη εξάρτηση του τζόγου. Δεν μιλάει κανείς, γιατί πλέον το έχουμε συνηθίσει. Το έχουμε δεδομένο ότι ένα παιδί θα εξαρτηθεί. Προφανώς και από τα κινητά, θα πούμε και ένα τεράστια θέματα και από εκεί. Γενικώς θεωρούμε ότι πλέον, αφού είναι το παιδί, είναι όλοι φίλοι του και άρα μπορεί να είναι και αυτό. Άρα λοιπόν μπαίνει σε αυτόν τον κόσμο τον άρα αυτό επειδή λένε τα παιδιά είναι χειριστικά, πού είναι. Αυτή προφανώς, είναι η αλήθεια. Άρα αν επιμείνει ένα παιδί και σου λέει, μα εμένα όλοι οι φίλοι μου, όλες οι φίλες μου έχουν. Άρα τσιμπάει και ο γονιός και σου λέει, εντάξει, αφού έχουν όλοι, δεν βαριέσαι, ας πάρουμε ένα smartphone, πάρουμε τσιμπάει ένα. Τσιμπάει, δεν μπορεί να το διαχειριστεί το παιδί. Είναι δύσκολο αντίπαλο. Δύσκολο. Και με επιμονή και πείσμα. Δεν είναι εύκολο να το διαχειριστεί, είναι αλήθεια αυτό. Όμως, απ' την άλλη, αυτό που μου έρχεται στο μυαλό όταν μιλάμε για αυτά τα θέματα είναι αυτό που έλεγε ο Πλάτωνας στο Σπύλιο, ότι για να τον πάρει τον αλυσοδεμένο στο Σπύλιο, στην αυτοκατηγορία την περίφημη, το δεσμό ότι για να τον ανεβάσει στο φως, πρέπει να τον τραβήξει από εκεί. Δεν του πει, έλα, αγάπη μου, κλείσε το κινητό σου, κλείσε το και έλα να παίξει. Πρέπει να τον τραβήξει προς τα εκεί και να τον βγάλει σιγά-σιγά, σταδιακά στο φως. Στην πραγματικό κόσμο δηλαδή, που σημαίνει ότι θέλει, δηλαδή αν μιλάμε για τα παιδιά του δημοτικού, θέλει τουλάχιστον 4-5 μήνες σιγά σιγά το παιδί να μπει σε δραστηριότητες, να καταλάβει την ωραία, ότι είναι ωραία ζωή, ότι έχει. Δεν του λέμε το βγάζουμε το παιδί και του λέμε, ξέρεις, βγες μωρέ από το ίντερνετ, αλλά κάτσε δε τηλεόραση, γιατί δεν έχω να σε πάω πουθενά ή βαριέμαι να πάμε κάπου. Δηλαδή, πρέπει και εσύ να αλλάξεις. Μάλιστα πριν τον COVID είχε γίνει είχαν ξεκινήσει ομάδες γονιών και παίρνανε μπροστά και παίρνανε τα παιδιά τους, πηγαίνανε περίπατο, πηγαίνανε και αυτοί όταν τα πηγαίνανε σε αθλητικές δραστηριότητες, κάτι το είδα, αθλητικό, πηγαίνανε θέατρο, σινεμά και βλέπουμε ότι αρχίζουν οι γονείς να κάνουν σχέσεις με τα παιδιά σε αυτό το επίπεδο, δίνοντάς τους και το καλό παράδειγμα. Σωστά. Εδώ τι γίνεται στις μικρές ηλικίες, αλλά και πιο μεγάλες. Πλέον έχει αντικατασταθεί το πρότυπο του πατέρα και της μητέρας. Από τους influencer. Προφανώς. Βέβαια. Δεν θέλει το παιδί να μοιάζει του πατέρα πια. Όχι, βέβαια. Του YouTuber θέλει να μάθει και του τράπερ, ας πούμε, δεν ξέρω εγώ τι. Αυτό είναι δομικό πρόβλημα. Ναι. Δεν είναι απλό. Αν είναι δηλαδή στα πρώτα χρόνια της ζωής σου, δεν είναι πρότυπο ο πατέρας σου και η μάνα σου, οι γονείς σου, έτσι, τότε έχει θέμα. Υπάρχει θέμα στην κοινωνία. Δηλαδή, αυτά τα παιδιά πού ακουμπούν. Ναι. Κύριε Κορμάτο, μία πτυχή είναι η εξάρτηση από τα social media πλέον που έχουν και τα πολύ μικρά παιδιά ή αυτό που λέμε από το YouTube, τους influencers. Υπάρχει όμως και ένα κομμάτι εξάρτησης που είναι τα video games, το οποίο νομίζω πρέπει να είναι και πολύ διαδεδομένο και πραγματικά συνιστά εξάρτηση. Εκεί μιλάμε για εξάρτηση, η οποία ήδη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Το οποίο να προσθέσω βεβαίως, τα παιδιά παίζουν και online και συνομιλούν παράλληλα. Με, έτσι, έχουν και αυτοί ανθρώπους που δεν ξέρουν, γιατί είναι και πολύ. Ξέρετε, εκεί υπάρχει λοιπόν η προπαγάνδα και η διαφήμιση από πίσω, που μάλιστα να θυμάμαι χαρακτηριστικά είχα πάει σε κάποια σχολεία και έλεγα ρε παιδιά, εσείς τώρα είστε 14-15 χρονών και κάθεσαι, ας πούμε, χάνεις 2 χρόνια τη ζωή σου για να γίνεις gamer και για να βγάλεις υποτίθεται, γιατί αυτό είναι το παραμύθι της διαφήμισης εκεί, των gamers. Θα βγάλεις λεφτά σε κάποιο διαγωνισμό, αν βγάλεις 100 ευρώ και αν. Αν όμως 2 χρόνια χάσεις τη ζωή σου, έχεις τελειώσει. Και γυρνάνε παιδιά και μου λένε, και δεν μου το έχω πει μια φορά και δύο. Λέει, και να διαβάσεις και αν δεν περάσεις στο πανεπιστήμιο, το ίδιο ρίσκο είναι.
Δηλαδή, δείτε τον παραλληλισμό της γνώσης σε σχέση με το χρήμα. Δεν είναι δηλαδή μόνο το διαδίκτυο από μόνο του. Είναι το τι πρότυπα εμφανίζει, τι δυναμική αποκτά, πώς κατευθύνει τα παιδιά στο να θαυμάζουν τους τράπερ, γιατί θεωρούν ότι βγάζουν εύκολα χρήματα, ότι με παραβατικό τρόπο, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να βγάζεις λεφτά, δεν έχει σημασία με ποιο τρόπο. Με όπλα, με ναρκωτικά, με οτιδήποτε άλλο. Και αυτό είναι ένα πρότυπο το οποίο το προβάλλουν τα παιδιά. Με χίλιες λέξεις όλες και όλες, έτσι, γιατί πρέπει να μην ξεχνάμε ότι οι λέξεις, το εύρος των λέξεων μας καθορίζει και τη σκέψη μας. Δεν είναι τυχαίο ότι τα παιδιά έχουν λίγο μικρό λεξιλόγιο. Σκέφτονται και σε αυτό το επίπεδο. Αυτό είναι ένας παραλληλισμός ο οποίος είναι παγκόσμιο αποδεδειγμένα και γνωστός. Άρα λοιπόν είναι σύνθετο το θέμα. Δεν είναι, το παιδί μου, το διαδίκτυο δεν είναι ένας κόσμος διασκέδασης, μια επικοινωνία, μια βόλτα διαδικτυακή, αγορές τα λοιπά μόνο. Είναι και μια κοινωνία και μέσα εκεί μεγαλώνουν τα παιδιά με τη δυναμική αυτή. Αυτό πρέπει οι γονείς να καταλάβουν και να αρχίζουν σιγά σιγά να σέρνουν προς τα πάνω, προς το φως τα παιδιά τους, εμφανίζοντάς τους όμως έναν κόσμο όπου αξίζει να έρθει πίσω ένα παιδί. Γιατί αν είναι τσακώνονται οι γονείς του, υπάρχει ένταση στο σπίτι και το βγάζουμε το παιδί από πλέον, να του πούμε βγες έξω και έλα να παρακολουθήσει εμάς, να μας πει ποιος έχει δίκιο ή ποιος αγαπάει πιο πολύ ή ποιος είναι ικανός στην οικογένεια κτλ. Τότε δεν θα κάνουμε και πολλά πράγματα. Θέλει δουλειά δηλαδή με λίγα λόγια. Θέλει πολύ δουλειά, κύριε Κορμά. Και περιοχές αγαπημένες και ωραίες όπως είναι την Κρήτη που έχεις και δυνατότητες, δηλαδή έχεις δυνατότητα να συνδέσεις το παιδί με τη φύση. Αυτό μην το, ξέρετε, το υποτιμάμε πολλές φορές, αλλά είναι, ίσως είναι το πιο σημαντικό πράγμα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος, να συνδέεται με τη φύση. Έτσι. Αυτό μπορεί να γίνει, αλλά δεν γίνεται όμως. Ιδίως δηλαδή στην περιφέρεια του Ιρακλείου μπορεί να γίνει. Και όμως δεν το βλέπουμε. Το δεύτερο πράγμα που είπατε νωρίτερα ήταν η τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα, εν έτη 2024 που είμαστε στη φάση της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης. Πώς θα κάνουμε τα παιδιά να είναι ασφαλείς στο διαδίκτυο όταν δεν ξέρουμε? Είδαμε λίγο πριν την 25η Μαρτίου ένα καταπληκτικό γεγονός. Ένας μαθητής γυμνασίου, επειδή θα ήταν παραστάτης και όχι σημεοφόρος, κατασκεύασε με τεχνητή νοημοσύνη ένα βίντεο προγραφικού υλικού της συμμαθήτριάς του που ήταν η σημεοφόρος, το πήγε στον διευθυντή για να την διαβάλει ότι δεν αξίζει να σηκώσει τη σημαία, να της πάρει τη σημαία. Εδώ είναι όλο λάθος. Προφανώς η τεχνητή νοημοσύνη, όπως όλη η βιομηχανία του διαδικτύου, ό,τι και αν έκαναν και από την εμφάνιση των social media και οπουδήποτε αλλού, πρώτα εμφανίζουν την τεχνολογία αυτή, πρώτα δηλαδή έχουμε τα θύματα, συσσαγωγικά ή κυριολεκτικά, και μετά συζητάμε τι θα γίνει τώρα για να αποφύγουμε, ας πούμε, την αυτοκτονία στο διαδίκτυο. Τι θα γίνει τώρα για να αποφύγουμε την εξάρτηση. Μα έχει εμφανιστεί, είναι σαν να παίρνει ένα αυτοκίνητο το οποίο να μην έχει κανένα τεστ πουθενά. Ή φανταστείτε έναν ντρόν να σηκώνεται στον αέρα και να αρχίζουν τώρα στο αεράκι να πηγαίνουν τα ντρόν υπέρ εδώ, έτσι. Να κινείται ο κόσμος. Ναι. Χωρίς να υπάρχει τίποτα. Αυτό ακριβώς κάνει η βιομηχανία του διαδικτύου. Και πολύ εύλογα και σωστά μου αναφέρεται το φαινόμενο. Πώς μπορεί να προστατέψει το παιδί. Μα δεν μπορείς πλέον, γιατί τι γίνεται, τι σημαίνει το deepfake που αναφέρατε. Δηλαδή σημαίνει ότι ενώ ένα παιδί, ας πούμε, πέφτει, εκτίθεται σε εικόνα παράνομη, επιβλαβή κτλ. Τώρα αυτό μπορεί να γίνει και 30% παραπάνω και 40% παραπάνω. Βεβαίως. Μπορεί να σου διαλύσει την προσωπικότητα χωρίς να σου κάνει τίποτα. Μόνο και μόνο με ένα ωραίο μοντάζ. Ναι. Έτσι. Είχε βάλει τη φωνή και το πρόσωπο της κοπέλας. Ναι. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα έπρεπε να έχει την τεχνική δυνατότητα στο κοινό να μπορούμε να ξεχωρίζουμε ποιο είναι πραγματικό και ποιο όχι. Δεν τι θα γίνει τώρα. Θα βλέπουμε εικόνες, θα βλέπουμε βίντεο τα οποία δεν θα ξέρουμε αν είναι πραγματικά. Αλλά αυτό πώς μπορεί να περιοριστεί, κύριε Κορμένο? Τεχνικά θα μπορούσε να περιοριστεί. Αλλά δεν έγινε, αυτό λέω. Έτσι είναι και με τα social media. Ας πούμε, για παράδειγμα, 15 χρόνια που ασχολούμαι με αυτό το θέμα, λέμε για ποιο λόγο τα παιδιά μπαίνουν σε κατάλληλο και επιβραβευμένο περιεχόμενο, γιατί δεν μπαίνουν σύμφωνα με την ηλικία τους. Έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνει το GDPR και λέει, ας πούμε, ότι μέχρι τα 15 έτη θα υπάρχει σύμφωνη γνώμη των οικογένειων. Δεν εφαρμόζεται. Ναι. Ερχόμαστε πάλι τώρα με τεχνητή νοημοσύνη. Τεχνικά μπορεί να γίνει, αλλά δεν πιέζονται, δεν μπορούν να πιεστούν αυτές οι εταιρείες, γιατί έχουν τα big data. Έτσι. Και για τα big data είναι τα πιο ακριβά. Είναι πολύ πιο ακριβά. Μας έχουν εδώ. Είναι πολύ πιο ακριβά από τα θησαυροφυλάκια και από τα πετρέλαια και οτιδήποτε άλλο.
Τι λοιπόν, λοιπόν είναι, γιατί τα big data, λοιπόν big data είναι η συγκέντρωση όλων των οτιδήποτε κάνουμε στο διαδίκτυο, οτιδήποτε, δηλαδή ακόμα και την ώρα που καθόμαστε χωρίς να κάνουμε τίποτα, ναι. Έτσι, με το που μπαίνουμε στο διαδίκτυο αρχίζει πλέον οι αλγόριθμοι και δουλεύουν. Και φτάνουν σε ένα σημείο λοιπόν να ξέρουν ακριβώς τι θέλουμε. Και όπως είπαμε και προηγουμένως, όχι μόνο τι θέλουμε, τι θα θέλουμε κιόλας. Δηλαδή παρεμβαίνουν και στο υποσυνείδητό μας. Έτσι. Άρα λοιπόν, για λόγους καθαρά διαφημιστικούς, γιατί αυτό τους ενδιαφέρει, μας αντιμετωπίζουν ως καταναλωτές και βάσει τον καταναλωτισμό αυτών μας προτρέπουν τρόπους ζωής όπου χρειάζονται να κάνουμε ώστε να καταναλώνουμε. Έλαμε όμως τώρα όπου και η πολιτική έρχεται και ταυτίζεται πάνω σε αυτό και βλέπει τους χρήστες του διαδικτύου ως καταναλωτές και περνάνε τα πολιτικά μηνύματα ακριβώς σαν να πουλάνε προϊόντα μαγειρικής. Είναι ακριβώς η ίδια συμπεριφορά. Το βλέπουμε στην Αμερική, το έχουμε δει. Είδαμε πώς το Cambridge Analytica καθόρισε τις εκλογές επί Τραμπ, πώς βγήκε το Brexit, ουσιαστικά καθορίστηκε από αυτό το σκάνδαλο που έγινε. Και πλέον το διαπιστώνουμε και θα το δούμε πολύ πιο έντονα στις εκλογές της ερχόμενης Αμερικής, όπου ουσιαστικά πάλι θα καθοριστεί ο ψήφος αναλόγως με το ποιος θα είναι πιο τεχνολογικά εξελικημένος και πώς μπορεί να επηρεάσει καλύτερα τον καταναλωτή πια, παύλα ψηφοφόρο. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Δεν υπάρχει διαχωρισμός. Και γι' αυτό και αν δείτε εταιρείες επικοινωνίας, είναι οι ίδιες εταιρείες που έχουν τους πολιτικούς, είναι οι ίδιες εταιρείες που έχουν και τα προϊόντα. Βέβαια. Δεν είναι περίεργο. Κι όμως συμβαίνει. Γιατί προφανώς μας αντιμετωπίζουν ως καταναλωτές. Γι' αυτό λοιπόν ο κόσμος δεν αντιδρά. Γι' αυτό ο κόσμος ζορίζεται και έχει εξατομικευτεί η σκέψη του και θεωρεί ότι ό,τι συμβαίνει γύρω του φταίει ο ίδιος. Γι' αυτό βλέπουμε και στην Αθήνα σε μελέτες που γίνονται στα ελλείμματα ότι έχει διπλασιαστεί η αναλογία σε αντικαταθλιπτικά φάρμακα. Όχι μόνο στην Αθήνα. Έτσι. Παντού. Γιατί, όχι μόνο στην Αθήνα. Γιατί γίνεται παντού. Αυτό, γιατί ό,τι και αν συμβεί και ένα περίπτερο να ανοίξεις, έτσι, δεν φταίει η κρίση, δεν φταίει ότι απέναντι του σούπερ μάρκετ, δεν φταίει ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Φταίει εσύ που απέτυχες να ανοίξεις το περίπτερο λοιπόν. Και άρα λοιπόν έχουμε εξουθένωση και έχουμε και στο τέλος κατάθλιψη. Αυτός είναι ο νέος κόσμος πλέον και το νέο σύστημα. Γι' αυτό δεν υπάρχουν εργασιακά δικαιώματα, γι' αυτό δεν υπάρχουν πλέον τάξεις, γιατί θεωρείς ότι είσαι ένα, είτε είσαι πλούσιος είτε είσαι φτωχός, μέσα στο διαδίκτυο θεωρείς ότι είσαι το ίδιο πράγμα. Έτσι, και σου καθορίζουν αναλόγως τα χρήματα που έχεις, τι θα καταναλώσεις. Τόσο απλά. Δεν ξέρω αν ακούγεται λίγο. Αλλά παιδιά, νομίζω ότι όσοι είμαστε χρήστες στο διαδίκτυο το ξέρουμε. Ναι, βέβαια. Μιλάμε αυτή τη στιγμή για ένα προϊόν και θα το δούμε να εμφανίζεται μπροστά μας. Πόσες φορές το έχουμε δει. Εννοείται έτσι, αυτό. Δεν λέμε κάτι δηλαδή, το οποίο είναι υπερβολικό. Δεν χρειάζεται. Παλιότερα τουλάχιστον χρειαζόταν να κάνεις μια αναζήτηση. Και μετά. Τώρα δεν χρειάζεται να κάνεις αναζήτηση. Μπορούμε να μιλάμε τώρα εδώ και να πούμε μια μάρκα. Βεβαίως. Και αμέσως μετά να αρχίσουν να έρχονται σοριδών και μα το είχα ζήσει εγώ ίδιος. Εγώ δεν έχω δείξει ποτέ μηχανή. Ποτέ. Λοιπόν, και έβλεπε μια ταινία, ας πούμε, μια ιταλική ταινία. Μην πω και μια μηχανάκι παραδοσιακό, εμπαστό ιταλικό. Και την ώρα που τελειώνει η ταινία, ξαφνικά έβλεπε διαφημίσει το ίδιο τη μηχανή. Και λέω, παιδί μου, εντάξει, το παρακάνατε. Είναι λίγο σοκαριστικό αυτό, βέβαια. Όμως αυτό. Πάλι πρέπει να καταλάβουμε ότι οι εταιρείες μας βλέπουν σαν ένα δεδομένο, σαν έναν αριθμό. Δεν τους νοιάζει ακριβώς τι κάνουμε εμείς, μας τους νοιάζει ως καταναλωτής τι κάνεις. Σε σωστό. Κωδικοποιούν, μένουν τα στοιχεία και για πάντα και θα σε ακολουθούν για πάντα. Δηλαδή δεν θα ξεχαστεί κάτι ποτέ. Πείτε το λίγο τώρα αυτό. Μια φορά στο διαδίκτυο, για πάντα στο διαδίκτυο. Προφανώς. Για πάντα και δεν υπάρχει. Ενώ σου δίνει το δικαίωμα στη λύθη, δηλαδή με τους νέους νόμους, το GDPR, μπορείς να σβήσεις κάποια πράγματα που έχουν αναρτηθεί για σένα, όμως οι κινήσεις σου δεν θα σβηστούν. Δηλαδή το πώς έχεις κινηθεί, πώς έχεις συμπεριφερθεί. Και ξέρετε τώρα, στη τεχνητή νοημοσύνη έχουμε και άλλα θέματα. Δηλαδή, μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη, φανταστείτε, να πάρει ένα παιδάκι που είναι, ας πούμε, 5 χρονών και μιλάει, και ξαφνικά να το κάνει ενήλικα. Ναι. Με τη φωνή του αντίστοιχη τη ενήλικη, να αναζητήσει να του βγάλει και ταυτότητα μπορεί να του βγάλει. Δηλαδή, μπορεί να. Γιατί με τεχνητή νοημοσύνη δεν τη χρησιμοποιούν πιστοποιημένοι φορείς, τη χρησιμοποιούν οι πάντες. Πάντες. Ακόμα και στην ιατρική που έρχεται όντως να κάνει επανάσταση, ειδικά στη διάγνωση. Φανταστείτε τώρα να έχεις, ας πούμε, 1.000.000 μαστογραφίες, να πατάς ένα κουμπί βγάζοντας την καινούργια και ξαφνικά να σου βγάζει πιθανότητες. Είναι απίστευτο η τεχνολογία του. Ή, ας πούμε, εσύ έχεις όλους τους φαρμακευτικούς τύπους για ένα μικρόβιο από το οποίο για να το εντοπίσεις καλύτερα, για να μπορέσεις να το θεραπεύεις. Για πάμε ανάποδα. Εάν εσύ θέλεις να βρεις ένα μικρόβιο το οποίο δεν το πιάνει κανένας φαρμακευτικός τύπος, δεν μπορείς να το κάνεις με τους τεχνητές νοημοσύνης. Μπορείς. Γιατί δεν έχουν κανόνες. Δεν έχουν απαγορευτεί σε συγκεκριμένα σημεία, όπως για παράδειγμα στη βιομηχανία του πολέμου.
Αν εμφανίζονται ήδη ρομποτοειδή τώρα σαν στρατιώτες. Ήδη η Amazon αυτή τη στιγμή πάνω από 400.000 ρομποτοειδή δουλεύουν στις αποθήκες της. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν είναι κάτι επιστημονικής φαντασίας. Τι θα γίνει δηλαδή με την εργασία, τι θα γίνει με τα επαγγέλματα. Το δούνο του, ακόμα και το δούνο του σε αυτά, λέει ότι θα υπάρχουν πάρα πολλά. Η Goldman Sachs, την επενδυτική αυτή τράπεζα, λέει ότι θα υπάρξουν πάνω από 300 εκατομμύρια άνεργοι τα επόμενα χρόνια λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Και δεν θα αντικατασταθούν οι θέσεις. Μην κάνουμε τώρα. Όπως δεν έγινε και με την αυτοκινητοβιομηχανία, που όλα αυτοματοποιηθήκαν. Και οι άνθρωποι χάσαν τη δουλειά του. Πάρα πολλοί κόσμοι. Έτσι, δεν το έχουμε ξαναδεί. Κύριε Κορμά, βέβαια, όλα αυτά που μας λέτε, έχουμε την αίσθηση ότι θεσμικά, τουλάχιστον εδώ, εντός συνόρων, δηλαδή στην Ελλάδα, είναι εκτός συζήτησης. Νομίζω ότι η Ελλάδα, ενώ οι φορείς, η κυβέρνηση, οι αρμόδιοι, νομίζω ότι όλα αυτά απλά περιμένουν να τα συζητήσουν, να αποφασίσουν άλλοι. Άλλοι. Ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ΗΠΑ, νομίζω ότι έχει περάσει τελείως εκτός συζήτησης. Όχι, δεν είναι, γιατί ο κόσμος. Κακός, βέβαια. Όχι, υπάρχουν ήδη πια. Ναι. Επηρεάζουν και την καθημερινότητά μας. Στην Ευρώπη κάνουν κάποιες προσπάθειες, όπως το DCA, κάποιους κανονισμούς για να μπορούν. Ήδη έχουν εφαρμοστεί και ψηφίστηκε και στη χώρα μας. Περιμένουμε τώρα να δούμε πώς θα εφαρμοστεί, ώστε να υπάρχει μια ταυτοποίηση, αυτό που είπα, μια ταυτοποίηση των ιστοσελίδων και του περιεχομένου, ώστε να μπορούμε να υπάρχει μια προστασία, εν πάση περιπτώσει. Όμως σίγουρα οι αρχές, οι φορείς, οι θεσμικοί παρακολουθούν το γεγονός να εξελίσσεται. Και αυτό που ήταν πάντα το πρόβλημα με την τεχνολογία του διαδικτύου. Πρώτα εξελίσσεται και έχει συνέπειες και μετά ερχόμαστε εκ των υστέρων να κάνουμε τις παρεμβάσεις. Και εκεί είναι μεγάλο θέμα. Σωστά. Καλά, και τι TTPR να συζητάμε τώρα, όταν όλα μας τα δεδομένα είναι ανοιχτά, οποιοδήποτε μπορεί να μας στείλει οτιδήποτε μήνυμα, για τις εκλογές, για τα έτσι, για τα αλλιώς, όταν παρακολουθούνται τα πάντα όλα, τι να συζητάμε τώρα για TTPR και δεν συμμαζεύεται. Σωστά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία συζήτηση που είχαμε. Πραγματικά και καλή δύναμη, γιατί ο ρόλος που επιτελείται στο ασφαλές διαδίκτυο είναι απίστευτος. Καλό είναι οι γονείς να παίρνουν τηλέφωνο στη γραμμή στο 210-676-86 και να μπαίνουν στο safereadingforkids.gr, την ιστοσελίδα του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Έρευνας, όπου εκεί υπάρχει πάρα πολύ υλικό χρήσιμο για την καθημερινότητά τους. Έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.